Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνέδροι, ο κορονοϊός με ανάγκασε να είμαι μακριά από το χώρο του συνεδρίου ως φυσική παρουσία, με καθήλωση στο σπίτι για ακόμη μια φορά. Θέλω να καταθέσω γενικότερες σκέψεις και προτάσεις της παράταξής μας, της Λαϊκής Συσπήρωσης, που και αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε καταθέταμε κατ' επανάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των γενικότερων αντιλαϊκών στοχεύσεων της αστικής τάξης διατηρείται και από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες, ο πυρήνας των αντιλαϊκών νόμων που διέπουν τη λειτουργία περιφερειών και δήμων και προσέθεσε νέες αντιδραστικές αλλαγές, όπως με το νόμο 4623 του 19 για την κυβερνησιμότητα περιφερειών και δήμων, αντίστοιχα με το νόμο 4804 του 21, επανήλθε ένα ληστρικό εκλογικό σύστημα που καθιστά την πρώτη δύναμη παντοδύναμη, αφού με 43% συν ένα ψήφο εκλέγεται περιφερειακή ή δημοτική αρχή και μάλιστα θα παίρνει τα 3/5 των εδρών, όταν για ένα πρωτοβάθμιο εργατικό σωματείο ένα τέτοιο ποσοστό είναι απαγορευτικό για να κηρύξει απεργία. Με βάση αυτό το αντιλαϊκό νομικό πλαίσιο, τους προϋπολογισμούς και τη διαχείριση μέρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, περιφέρειες και δήμοι που αποτελούν οργανικά τμήματα του αστικού κράτους εξελίσσονται σε όλο και πιο αποτελεσματικά στηρίγματα των αντιλαϊκών κυβερνητικών πολιτικών διαχρονικά, του ίδιου του κεφαλαίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με άμεση χρηματοδότηση ή κατασκευή έργων υποδομής που του είναι αναγκαία, με ιδιωτικοποίηση τομέων και ΣΔΙΤ για να εξασφαλίζουν την κερδοφορία του. Αυτό το σκοπό υπηρετεί, κατά την άποψή μας, η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος και η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε περιφέρειες και δήμους, με την οποία συμφωνείται όλες οι άλλες αστικές δυνάμεις. Μάλιστα, ζητάτε περισσότερες αρμοδιότητες, περιφερειακή διακυβέρνηση όπως την αποκαλείτε, αλλά για να εφαρμόζετε την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Σταθερά στηρίζετε όλα τα χρόνια την πρόθεση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματών στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην υγεία, στον τουρισμό, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στη διαχείριση απορριμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Στηρίζεται την εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους για το λαό και τους άλλους λαούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις τη μετατροπή της χώρας μας σε μια μεγάλη αμερικανική βάση από την Αλεξανδρούπολη ως τη Σούδα, για το συμφέρον της αστικής τάξης της χώρας μας, που προσδοκά μεγαλύτερο μερίδιο από την καταλήστευση των ενεργειακών πόρων και του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι. Συμβάλλεται στην ανατροπή της πλήρους και σταθερούς εργασίας, στην ανάπτυξη της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας, η οποία συγκαλύπτει τη μεγάλη φτώχεια κάτω από τον μανδύα της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και περιορίζει τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δομές δημόσιας και δωρεάν υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Συμβάλλατε στη στήριξη της αντιλαϊκής διαχείρισης της πανδημίας, που εφάρμοζε και η κυβέρνηση, μη διεκδικώντας ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, γενναία αύξηση κρατικής χρηματοδότησης και επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων, με το προσωπικό τους χωρίς όρους. Με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παραπέει στη χώρα μας. Αντιθέτως, στηρίξατε τον επιχειρηματικό τομέα που κέρδισε πολλά και από την πανδημία, χωρίς να έχει ουσιαστική συμβολή. Ποτέ δεν διεκδικήσατε αγωνιστικά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των περιφερειών, την απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων από όλες τις κυβερνήσεις, με αύξηση όμως της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου, με παράλληλη μείωση των έμεσων και άμεσων φόρων για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και την κάλυψη των μεγάλων κενών σε μόνιμο προσωπικό. Αντιπαρατίθεστε συχνά για το πόσο αναπτυξιακή είναι η προϋπολογισμή σας και την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, που προέρχονται από την κλεμμένη υπεραξία των εργατών και τη φορολογιστία των πολλών. Κρύβεται όμως ότι αυτοί κατευθύνονται άμεσα ή έμεσα, κυρίως στη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου. Αντιθέτως, τα έργα για τις λαϊκές ανάγκες, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά, χωρίς να τα χρυσοπληρώνει ο λαός, δεν είναι στις προτεραιότητές σας και ο λαός πληρώνει επανειλημμένα βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές και απώλεια λαϊκών περιουσιών. Μιλάτε για ανάπτυξη, όμως κρύβεται ότι αυτή είναι για λίγους. Μέσα στο σύστημα που ζούμε, το καπιταλιστικό, δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή ανάπτυξη και πολιτική, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση ή στη διοίκηση των περιφερειών, όχι γιατί δεν υπάρχουν πλούτος, τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες, αλλά γιατί όλα αυτά τα ιδιοποιείται η αστική τάξη, εκμεταλλευόμενη τη δουλειά του εργάτη, του μικρού αγρότη και επαγγελματία. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι μετά από τόσα καινοτικά προγράμματα, τους περιφερειακούς και κρατικούς προϋπολογισμούς,
που είναι κάμποσα δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, η πλειοψηφία του λαού έχει γονατίσει την ακρίβεια. Οι μισθωτοί συνταξιού και έχασαν πάνω από το 40% των μισθών και συντάξεων την τελευταία δεκαετία. Οι αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν από την επέλαση των πολυεθνικών, την ακρίβεια και τη φορολογιστία. Οι αγρότες αναγκάζονται να πουλούν τα προϊόντα τους με νυχτές και χαμηλές τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ με τη νέα ΚΑΠ πολλά αγροτικά προϊόντα μένουν εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης και θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των ξεκλεισμένων, και όλα δείχνουν γενικά ότι η κατάσταση για την πλειοψηφία του λαού θα χειροτερέψει, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι σημειώνουν τρελά κέρδη. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ως λαϊκή συσπήρωση, όπως αντιπαλεύουμε το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί εμποδίζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για χάρη των κερδών μιας μικρής μειοψηφίας, αντιπαλεύουμε και κάθε αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, περιφερειών και δήμων, στηρίζοντας τα αιτήματα και τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, για κατώτερες εγγυημένες τιμές στους αγροτοπαραγωγούς, για ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, για κατάργηση του ΕΜΠΙΑ, μείωση ως κατάργηση της τοπικής φορολογίας για το λαό, για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, πρόνοια και παιδεία. Σταμάτημα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Η δική μας αντίληψη για τις δομές διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει τη βάση της έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας, που θεμελιώνεται στην εργατική εξουσία, στην κοινωνική διοκτησία των μέσων παραγωγής, στον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά και τον περιφερειακό, που θα έχει σαν κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Στη βάση λοιπόν αυτής της αντίληψης αγωνιζόμαστε σήμερα για να καταργηθεί το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, είτε Καποδίστρια, Καλλικράτης, Κλισθένης, Οικονομικό Παρατηρητήριο, νόμος 4623, Ολιστρικός Εκλογικός νόμος 48024. Στηρίζουμε την απλή ανώθευτη αναλογική στην εκλογή όλων των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών οργάνων, χωρίς δεύτερο γύρο και πλαφόν. Να μην μεταφέρονται αρμοδιότητες σε περιφέρειες και δήμους που πρέπει να ανήκουν στο κεντρικό κράτος, όπως της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, οι οποίες πρέπει να είναι ενιαίες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν για όλους. Κατάργηση των αναπτυξιακών οργανισμών, των ιδιωτικοποιήσεων και των νόμων που καθιστούν περιφέρειες και δήμους σε ένα πεδίο επιχειρηματικής δράσης και φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Την εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Να αποδοθούν όλοι οι πόροι που έχουν θεσπιστεί για περιφέρειες και δήμους και όλα τα οφειλόμενα σε αυτούς. Πλήρη αποζημίωση από την κυβέρνηση και τις περιφέρειες όσων υπέστησαν ζημιές από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Γρήγορη αποκατάσταση είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των περιφερειών. Κύριε Τσιάπλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πόση ώρα έχετε ακόμα? 2 λεπτά. Ελπίζω. 2 λεπτάκια. Ναι. Τελειώνω. Πλήρη αποζημίωση, όπως έλεγε, γρήγορη αποκατάσταση με ευθύνη της κυβέρνησης και των περιφερειών όλων των ζημιών σε υποδομές από φυσικά φαινόμενα, που υπέστησαν ζημιές από φυσικά φαινόμενα, με διαγωνιστικές όμως διαδικασίες και όχι αναθέσεις ή διαπραγμάτευση με λίγες εταιρείες. Συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση με γενναία κρατική χρηματοδότηση, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ολοκλήρωση της εκτροπής του Άνω Ρου, του Αχελώου και των συνοδών έργων, κατασκευή με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, χωρίς δίτ και επιβάρηση των κατοίκων, πραγμάτων για αρδευτικούς, συντρεφτικούς και αντιπλημμυρικούς σκοπούς, που θα αξιοποιούνται και για παραγωγή ενέργειας χωρίς ιδιότητες προς όπλους του λαού. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κάλυψη όλων των κενών σε περιφέρειες με προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Ουσιαστικά μέτρα και χρηματοδότηση για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρήπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους. Να καταργηθεί η νομοθεσία που επιτρέπει παραχώρηση της αποκομιδής και διαχείριση των απορριμμάτων σε επιχειρηματίες, ΣΔΙΤ και ΚΙΝΣΕΦ. Ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα διαχείρισης στερεών βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων με σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, χωρίς επιβάρηση του λαού, με απαγόρευση της κάψης. Τέλος, ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης για σύγχρονες κτηριακές και κοινωνικές υποδομές που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών τη σχολική στέγη, χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα ΣΔΙΤ και ιδιώτες. Με ένα τέτοιο πλαίσιο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και στις περιφέρειες και στην Ένωση Περιφερειών μαζί με το λαό μέχρι τις γενικότερες αλλαγές που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός. Σας ευχαριστώ πολύ.